Ευχαριστώ σε άλλο ένα ακόμη βίντεο του Ορειλά Ιατρίου που βρίσκεται στην Αθήνα, του κ. Τσολαρίδη Παύλου, ο οποίο είναι ορειλά, καθώ και χειρουργό κεφαλή και τραχύλου, και σήμερα θα μιλήσουμε για τη φαριγκοαμυγδαλίτιδα. Τι είναι λοιπόν η φαριγκοαμυγδαλίτιδα, Αποτελεί λοιπόν μια φλεγμονή του φάριγκα και των παρίστινων αμυγδαλών. Πρέπει να τονίσουμε ότι η οξία φαριγκοαμυγδαλίτιδα αποτελεί μια από τι πιο συχνέ λοιμώξει που συμβαίνουν στο, στη στοματοφαριγική κοιλότητα. Και το κύριο παθογόνο μικρόβιο που την προκαλεί είναι ο στρεπτόκοκος, όπου τότε ονομάζεται η παθολογική κατάσταση στρεπτοκοκική φαρυγκομυγδαλίτιδα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πω συνήθεια αίτη ακόμα οξία φαρυγκομυγδαλίτιδα είναι οι διάφοροι ή, όπω είναι η ρηνοή, η ρινοή, η κοξάκι, ο κυταρομεγαλοϊό, ο HIV και άλλοι, καθώ και στρεπτόκοκοι διάφορων ομάδων. Και κάποια άλλα πιο σπάνια αίτια είναι το μικόπλασμα, τα χλαμίδια, ο γονόκοκο, η διδιφτερίτιδα και άλλα. Πρέπει να τονίσουμε ότι στου η οξία φαρικομοιγδαλίτιδα είναι συνήθω οιογενή. Πάμε όμω τώρα να δούμε πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν πάσχουμε από φαρικομοιγδαλίτιδα. Ποια είναι λοιπόν τα συμπτώματα που θα εμφανίσουμε: Είναι ο πυρετό, η απουσία δίχα, οι διωγγωμένοι τραχυλικοί λεμφαδένε, καθώ και το εξίδρωμα που θα εμφανιστεί στι αμυγδαλέ. Τι συμπτώματα όμω να τονίσουμε ιδιαίτερα χρειάζονται την άμεση παρέμβαση ορλά ιατρού και δεν πρέπει να τα αμελήσουμε και να τα αφήσουμε, να πάμε δηλαδή κατευθείαν στο γιατρό, είναι όταν υπάρχει στον ασθενή αναπνευστικό συρρογμός ή έντονη αναπνευστική δυσκολία, η έντονη επίσης δυσκαταποσία, δηλαδή προσπαθεί να καταπιεί ο ασθενής και δεν μπορεί και έτσι οδηγείται στο να του τρέχουν τα σάλια, προβλήματα ομιλίας όπως είναι πολύ χαρακτηριστικά η εισβολ, της ομιλία, γνωστή και ως hot potato, δηλαδή ως φωνή ζεστής πατάτας. Ακούγεται ο ασθενής σαν να μιλάει έχοντας μια ζεστή πατάτα στο στόμα του, καθώς και η ορατή διόγκωση στο φάρικα. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά την οξία στριπτοκοκκή φαρικοαμυγδαλίτιδα. Βλέπετε εδώ πόσο κόκκινες είναι οι στην εικόνα δεξιά το πόσο έχουν μεγαλώσει. Εμφανίζεται να τονίσουμε συνήθως σε παιδιά 5-6 ετών. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από πυρετό πόνο στο φάρυγγα, μεγάλο λεμφαδένι στον τράχυλο και όπως είπαμε και πιο πριν, πόνο όταν καταναλώνει στην ασθενή, τη λεγόμενη οδυνοφαγία και χρειάζεται έγκαιρη αντιμετώπιση ώστε να προλάβουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα που είναι η μεταστρεπτοκοκκή σπυραματονεφρίτιδα ή η εμφάνιση οξέω ρευματικού πυρετό. Υπάρχει θεραπεία για τη φαρικομυγδαλίτιδα. Να επισημάνουμε εδώ λοιπόν ότι σε ασθενεί με σοβαρά συμπτώματα φαρικομυγδαλίτιδα συνίσταται η χορήγηση ενό αντιβιωτικού ευρέω φάσματο όπω αμοξικυλίνη κλαβουλανικό και σαφώ υπάρχουν και θεραπείε συμπτωματικέ για να μπορέσει ο ασθενή να ανακουφιστεί με τοπικά αναισθητικά που βοηθούν στο να φύγει προσωρινά ο πόνος και αποτελούν αυτή την λύση οι χλιαρές γαργάρες. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Για τυχόν απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε το τηλέφωνο που βλέπετε παρακάτω είτε στην ιστοσελίδα μας αλλά και να μας επισκεφτείτε στο ιατρείο μας στην παρακάτω διεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πολύ.